Απευθύνουμε χαιρετισμό από την Επιτροπή Αλληλεγγύης για τα Δικαιώματα των Στρατευμένων στη σημερινή εκδήλωση βιβλιοπαρουσίαση. Η έκδοση του συγκεκριμένου βιβλίου Φύλλου Πορείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομιστικού Κόμματος Ελλάδος για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας συνιστά τομή για τα τεκτενόμενα στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Η έκδοση αυτή περιέχει υλικά χρήσιμα για κάθε στρατευμένο νέο, για κάθε κληρωτό στρατιώτη, αλλά και για τους αξιωματικούς και τους μόνιμα υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις. Η συγκρότηση της Επιτροπής Αλληλεγγύης σε μια ιδιαίτερη σύνθετη περίοδο με τις επικίνδυνες για τους λαούς γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως υπόθηκε, σε συνδυασμό με την υγειονομική πανδημία, σκοπό και στόχο έχει να εκφράσει με κάθε τρόπο τη συμπαράστασή της στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των κληρωτών φαντάρων, ναυτών και σμινητών. Έχει πανελλαδικό χαρακτήρα και αποτελείται από πρόσωπα, απόστρατους, καθηγητές πανεπιστημίων, εκπροσώπους των εργαζομένων, των ταξικών σωματείων, νομικούς, εκπροσώπους φορέων. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, δεν διαφεύγει της προσοχής μας ότι κάθε κληρωτός αρχίζει τη θητεία του έχοντας είτε περισσότερο είτε λιγότερο συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές εμπειρίες και αντιλήψεις, οι οποίες πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας να γίνουν σεβαστές. Παράλληλα, ο κληρωτός αποτελεί μια προσωπικότητα υποδιαμόρφωση και η ίδια η θητεία συνιστά διαδικασία ορίμανσης. Με αυτή την έννοια, η στρατιωτική θητεία αποτελεί χώρο διαμόρφωσης τάσης ζωής για κάθε στρατιώτη, ναύτη και σμινίτη. Οι στρατευμένοι κληρωτοί είναι σημαντικό τμήμα της αμέσως επόμενης βάρδιας της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Η εμπειρία της θητείας δεν πρέπει να αποτελεί ένα ξεχασμένο τραυματικό επεισόδιο, αλλά να ενσωματώνεται κριτικά στην ίδια τη συλλογική ευφυΐα, τη δημιουργικότητα και τις ικανότητες της εργατικής τάξης, ώστε να παλεύει από πιο προωθημένες θέσεις. Στα πλαίσια αυτά του σκοπού της, η Επιτροπή Αλληλεγγύης έχει επιλέξει αιτήματα τα οποία λειτουργούν ως κόμβοι για τη διασφάλιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων των κληρωτών, τόσο μέσα στις μονάδες και στους χώρους που υπηρετούν, όσο και έξω από αυτούς. Αποστολή, μέλημα και υποχρέωση των κληρωτών στρατιωτών είναι να συντελούν αποκλειστικά και μόνο στην άμυνα της πατρίδας, όπως άλλωστε η αποστολή αυτή περιγράφεται και στο Σύνταγμα, στο άρθρο 4, παράγραφος 6. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κληρωτοί, οι στρατευμένοι, υπηρετούν τον πραγματικό πατριωτισμό και το καθήκον τους, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά το χρόνο της θητείας τους. Η υποχρέωση θητείας δεν περιορίζει, δεν ανακόπτει, δεν καταργεί, ούτε αδρανοποιεί ατομικά, συλλογικά και κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες που ο κληρωτός είχε πριν και που θα έχει και μετά την απόλυσή του ως πολίτης. Αυτά είναι σε ισχύ και κατά τη διάρκεια της θητείας. Στα πλαίσια αυτά, ως πιο χαρακτηριστικά δικαιώματα αναφέρουμε: οι στρατευμένοι κατά το χρόνο που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, ειδικότερα εντός των μονάδων, οι κληρωτοί φαντάροι, ναύτες και σμινίτες, έχουν το αναφέρετο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και γενικά το δικαίωμα να διεκδικούν τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, υγιεινής και ασφάλειας, της καλύτερης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ώστε να ανταποκρίνονται και να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες τους. Οι στρατευμένοι έχουν το δικαίωμα να συγκροτούν επιτροπές στρατευμένων στις μονάδες τους, να αναφέρονται υπηρεσιακά για ζητήματα διαβίωσης, υγιεινής, προστασίας και διαφύλαξης της υγειονομικής προστασίας και της υγείας των στρατευμένων προς αποφυγή κάθε κινδύνου, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που έχουμε και την πανδημία. Να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε χώρους άθλησης, βιβλιοθήκης, αίθουσες ψυχαγωγίας του στρατοπέδου και των δημόσιων χώρων. Ακόμη να έχουν το δικαίωμα να διατυπώνουν τη γνώμη τους ελεύθερα, εντός της μονάδας τους, ενάντια στη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε υπερελιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, ενάντια στη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και σε υπερελιστικές αποστολές σε βάρος τρίτων χωρών. Να μπορούν ανεμπόδιστα να έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν πολιτικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις, να επισκέπτονται και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες των σωματείων τους, να αγωνίζονται και να αντιστέκονται μαζί με τους εργαζόμενους και τον λαό ενάντια στην επιδιωκόμενη κατάργηση του δικαιώματος διαδήλωσης ως και κάθε άλλου ατομικού και συλλογικού δικαιώματος. Να συμμετέχουν σε αντιεμπειρελιστικές εκδηλώσεις ενάντια σε πολέμους και επεμβάσεις σε τρίτες χώρες, σε εκδηλώσεις που αναδεικνύουν ότι η μοναδική αποστολή και υποχρέωση των στρατευμένων είναι να συμβάλλουν αποκλειστικά στην άμυνα της πατρίδος μας, να έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης και δωρεάν μετακίνησης κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αλλά και για όσους υπηρετούν στην ελληνική δύναμη της Κύπρου, την ΕΛΔΙΚ, κατά τη διάρκεια των εξόδων και των αδειών τους όλα τα μέσα μεταφοράς. Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, η Επιτροπή Αλληλεγγύης θα αναπτύξει τη δράση της για την προστασία, άσκηση και διεύρυνση στην πράξη των δικαιωμάτων των στρατευμένων. Θα είναι αραγός και συμπαραστάτης σε όλους τους στρατευμένους και στον αγώνα τους για την ελεύθερη άσκηση μέσα και έξω από τις στρατιωτικές μονάδες των αναφέρετων δικαιωμάτων και λαϊκών τους ελευθεριών. Ευχόμαστε δύναμη, υγεία και αισιοδοξία σε όλους τους στρατευμένους.